Ενώ κάποιοι άνθρωποι μοιάζουν να έχουν ανοσία στο τσίμπημα του κουνουπιού, άλλοι εκδηλώνουν ήπιεση και σοβαρότερες αντιδράσεις, από ελαφρύ κοκκίνισμα και φαγούρα μέχρι και αναφυλαξία. Γιατί μας τσιμπάνε τα κουνούπια, όπως εξηγεί ο Τζόσεφ Κόνλον από την Αμερικανική Ένωση για τον Έλεγχο των Κουνουπιών, AMCA, όλα τα θηλυκά κουνούπια τρέφονται με ανθρώπινο αίμα και αυτό γιατί το χρειάζονται για να αναπτυχθούν τα αυγά τους. Όταν μας τσιμπά το κουνούπι, αφήνει στο αίμα μας το σάλιο του, το οποίο περιέχει πρωτεΐνες με αντιθρομβωτικές ιδιότητες, δηλαδή πρωτεΐνες που αποτρέπουν την πήξη του αίματος ώστε το κουνούπι να μπορεί να φάει ανενόχλητο. Αυτές οι πρωτεΐνες και όχι το ίδιο το τσίμπημα του κουνουπιού είναι που προκαλούν τα χαρακτηριστικά δερματικά συμπτώματα στον άνθρωπο. Σε ορισμένες κάπως σπάνιες περιπτώσεις, οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στο σάλιο του κουνουπιού δεν προκαλούν καμία απολύτως αλλεργική αντίδραση, αναφέρει ο Dr. Andrew Murphy από την Αμερικανική Ακαδημία για τις Αλλεργίες, το Άσθημα και την Ανοσολογία, AAAAI. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή το άτομο έχει εκγενετής ανοσία στις πρωτεΐνες του κουνουπιού είτε γιατί ανέπτυξε ανοσία κατά τη διάρκεια της ζωής του ανοσία. Επειδή όμως οι περισσότεροι από εμάς, δυστυχώς, δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, πάμε να δούμε ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις στο τσίμπημα του κουνουπιού και τι σημαίνει κάθε μία από αυτές. Ένα μικρό κόκκινο εξάνθημα συμπτώματα, είναι στρογγυλό, συνήθως με μια εμφανή κουπίδα στο κέντρο του. Αρχικά το εξάνθημα έχει λευκό χρώμα και γίνεται κόκκινο και σκληρό μετά από 1-2 μέρες. Τι σημαίνει, τι είναι η συνηθέστερη αντίδραση στο τσίμπημα του κουνουπιού. Πρόκειται για μια ήπια και ακίνδυνη αλλεργική αντίδραση στις πρωτεΐνες που υπάρχουν στο σάλιο του κουνουπιού. Δύο καντήλες συμπτώματα, πολλαπλά εξανθήματα με έντονο κόκκινο χρώμα και λία επιφάνεια που προεξέχουν εμφανώς στην επιδερμίδα. Τι σημαίνουν, όταν τα εξανθήματα που εμφανίζονται στο σημείο του τσιμπήματος είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και πιο κόκκινα, αυτό υποδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία του οργανισμού στις πρωτεΐνες του κουνουπιού. Άλλοτε πάλι, η πιο έντονη αλλεργική αντίδραση σημαίνει ότι το κουνούπι έτρωγε για πολλή ώρα, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μεγαλύτερες ποσότητες πρωτεϊνών στο αίμα.